κύκλωσε χθες το βράδυ το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας με μια σύνθεση έργων τριών σύγχρονων χορογράφων που παρουσίασε το Εθνικό Χορογραφικό Κέντρο Μπαλέτο της Λορένης. Εδώ και 23 χρόνια, ένας θεσμός σημαντικός, ένας θεσμός που έρχεται από την περιφέρεια και με εξωστρεφή διάθεση δείχνει το πολιτιστικό στίγμα της Καλαμάτας σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, φορείς και τοπικές αρχές δήλωσαν την ικανοποίησή τους και την όλη υποστήριξή τους. Το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού είναι η μεγαλύτερη πολιτιστική εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στην πόλη της Καλαμάτας. Είναι ένα παράθυρο ανοιχτό της πόλης μας στην Ευρώπη και στον κόσμο. Φέτος είναι πραγματικά διεθνές με πάρα πολλές ομάδες από το εξωτερικό. Τα εισιτήρια σχεδόν έχουν εξαντληθεί. Κόσμος από την Ελλάδα, από διάφορες περιοχές και κυρίως από την Αθήνα. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα ώστε και το φετινό φεστιβάλ, το 23ο, να είναι τέλειο από κάθε άποψη. Ανάμεσα στα υπόλοιπα θα πρέπει να υπογραμμιστεί και η συμβολή της WIND. Η γνωστή εταιρεία τηλεπικοινωνιών παρέχει πλέον στο Μέγαρο Χορού την χρήση οπτικής ίνας. Η WIND στηρίζει το φεστιβάλ και προσφέρει δωρεάν οπτική ίνα στο κτίριο. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα κτίρια, δημοτικά κτίρια στην Ελλάδα, στη χώρα, που διαθέτουν τεχνολογία αιχμής. Η διοίκηση και το προσωπικό, οι εργαζόμενοι του φεστιβάλ, έχουν στη διάθεσή τους υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη απόδοση όλων των εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν διεθνή χαρακτήρα βέβαια και πολλές συμμετοχές από αξιόλογους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.